Λοιπόν, ο Νίκος Παπαδόπουλος, όχι ο coach που μιλήσαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, αλλά εδώ ο δικός μας, ο δημοσιογράφος, ο ρεπόρτερ του Άρη, θα μας ενημερώσει για το τι ακριβώς συμβαίνει στο στρατηγείο που έχουν στήσει εκεί στη Μαδρίτη πρόεδρος και προπονητής του Άρεος, αλλά και για τα μεταγραφικά, για ονόματα κτλ. Έλα Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Έχει μετακομίσει όλος ο Άρης στη Μαδρίτη στην ουσία. Τέλεια. Μπορεί να είναι μόνο δύο άτομα, αλλά όλα τα βλέμματα εκεί είναι στραμμένα. Το τι γίνεται στην πρωτεύουσα της Ισπανίας. Και όχι μόνο θα πω εγώ βέβαια, και θα τα πούμε και συνέχεια, γιατί μπορεί ο Καρυπίδης να είναι στη Μαδρίτη για τις επαφές με την Ατλέτικο. Mm. Αλλά όπως έχουμε σημειώσει και τις προηγούμενες μέρες, δεν είναι μόνο η Ατλέτικο από τη χώρα της Κύπρου που απασχολεί τον Άρη και έχει να κάνει με μεταγραφές. Κοιτάει παίχτες και από ομάδες όπως είναι η Μπαρσελόνα. Κοιτάει παίχτες και από την Real Sociedad. Για την Μπαρσελόνα υπάρχουν και δύο ονόματα, τα οποία θα τα ακούσει τώρα ο κόσμος, τα οποία δεν είναι παίχτες με τους οποίους ο Άρης έχει μπει σε δικασία διαπραγματεύσεων ή είναι προχωρημένο οτιδήποτε, όλα αυτή τη στιγμή είναι υπό εξέταση. Αλλά υπάρχουν δύο περιπτώσεις παικτών για το κέντρο της άμυνας που ασχολούν τον Άρη, από την δεύτερη ομάδα της Μπαρσελόνα, ο Μίκα Μαρμόλ και ο Σάντι Ράμος. Ο Άρης θέλει πίσω από τον Φαμπιάνο και τον Μπράντετ να έχει τουλάχιστον ακόμα δύο παίχτες και θα ήθελε παίχτες σε μικρότερες ηλικίες, διότι διαθέτει δύο έμπειρους, όπως είναι η βασική του, θέλει να ρίξει και λίγο το μέσο όρο ηλικίας. Του αρέσουν αυτοί οι δύο παίχτες, ειδικά ο Μαρμόλ, ο οποίος είναι κιόλας γέννημα θρέμα της Μπαρσελόνα πάρα πολλά χρόνια στην Ασία, 20 χρονών, 1,82. Παίχτης όμως ο οποίος δεν είναι εύκολη περίπτωση, είναι παίχτης που το συμβόλαιο του λέγεται 23 με την Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα έχει δικαίωμα να τον ανανεώσει για άλλα δύο χρόνια, υπάρχει οψιόν για τους Καταλανούς και είναι και παίχτης που τον έψαχνα λίγο πριν, είδα ότι γι' αυτόν έχουν διαφερθεί το προηγούμενο διάστημα, όχι με επίση, δεν έχουν χρειάσει πίσω ενδιαφέρον, ομάδες όπως είναι η Σεβίλη, η Ντόρτμουντ, η Σαραγώσα, τον πιστεύουν στην Μπαρσελόνα, οπότε αν ο Άρης μπει σε μια διαδικασία μήπως και μπορέσει να το φέρει, μιλάμε σε πρώτη φάση νομίζω για δανεισμό. Οι παίχτες που συγκεντρώνει πολύ καλά χαρακτηριστικά, όπως και ο Σάντος και ο Ράμος, με συγχωρείτε, και ο έτερος κεντρικός αμυντικός της Μπαρσελόνα. Μπαίνει με λιγότερες συμμετοχές φέτος αυτός. Είχε 19 αυτός. Λύγει το συμβόλαιο, ότι είναι πιο εύκολη περίπτωση. Είναι και καλύτερο μπόι από τον συμπαίκτη του. Έχει 1,87 αυτός. Είναι δύο παίχτες που απασχολούν την Μπαρσελόνα. Δεν είναι μόνοι. Υπάρχουν άλλοι δύο-τρεις σίγουρα από τη β' ομάδα των Καταλανών, για τους οποίους ο Άρης δεν θα έλεγε όχι και τους έχει στη λίστα του. Έχουν μια ιδιαιτερότητα αυτοί οι δύο βέβαια, γι' αυτό και το αρέσουν λίγο παραπάνω, είναι αριστεροπόδαροι. Και δεν βρίσκει συχνά αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό, και ο Άρης γενικά θέλει έναν αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό. Χρόνια τον ψάχνει, το δοκίμασε μια φορά με το Μαύραη, δεν του βγήκε, το δοκίμασε δεύτερη με τον Ντάτκοβιτς, δεν του βγήκε. Ψάχνει έναν κεντρικό αμυντικό να φέρει έναν αριστεροπόδαρο για να του δώσει και ένα εξτρά στοιχείο στο παιχνίδι του. Ίσως το ταξίδι του Καρυπίδη στην Ισπανία να φέρει και κάτι παραπάνω στο τι έχει να κάνει με το ρητό σπετών της Μπαρσελόνα Β' ή από την Real Sociedad. Σε πρώτη φάση εκεί που επικεντρώνεται ο πρόεδρος του Άρη και όλοι μας φυσικά είναι στο ότι θα γίνει στο νέο ραντεβού που είναι προγραμματισμένο σήμερα με τους ανθρώπους της Ατλέτικο. Ήταν μια πρώτη γνωριμία χθες. Το ξέρουν τον Μπούργος έτσι κι αλλιώς. Στην ουσία με τον Καρυπίδη ήταν η γνωριμία του τεχνικού διευθυντή της Ατλέτικο, του Αντρέα Μπέρτα, ο οποίος έχει ένα ενδιαφέρον στο ρεύμα πίσω του, δεν είναι κάποιος τυχαίος, και μάλιστα δημοσιεύματα πριν από λίγες μέρες τον συνδέουν με την Τζέλσι και τον χρήζουν ως νούμερο ένα φαβορί για να αναλάβει την Τζέλσι. Εφόσον αποχωρήσει από τους μπλε, τώρα μου διαφεύγει το όνομα, είναι και λίγο δύσκολο, η σιδηρά κυρία της Τζέλσι, όπως την αποκαλούν, και ήταν το δεξί χέρι του Ρόμανα Μπράμοβιτς, ο οποίος βέβαια αποχώρησε. Έχει πολλά deal στο ενεργητικό του όλα αυτά τα χρόνια. Είναι στην Ατλέτικο από το 2013, 4 χρόνια ως διοικητικός τέλεχος και από το 2017 και μετά ως αθλητικός διευθυντής. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά φυσικά τον Χερμάν Μπούργος. Γνώρισε χθες και τον Θόδωρο Καρυπίδη. Συζητήσανε, κάνανε μια πρώτη κουβέντα για τους παίχτες που έχει σταμπάρει ο Άρης από το έμψυχο δυναμικό της Ατλέτικο, γιατί ο Άρης την Ατλέτικο την έχει σκανάρει και την έχει τσεκάρει και έχει κάνει το scouting report του εδώ και ένα μήνα, σε συνόηση του Καρυπίδη με τον Μπούργος. Και πήγε διαβασμένος, ήξερε τι θέλει, και έγινε μια πρώτη κουβέντα γύρω από τα θέλω του. Χθες και η Ατλέτικο, ο Μπέρτα, τη δικιά του πλευρά, παρέδεσε τα δικά του δεδομένα για τους παίχτες που ανέφερε ο Άρης. Θα γίνει σήμερα αυτό το νέο ραντεβού για να δούμε τι μπορεί τελικά, αν ο Άρης πάρει κάτι από την Ατλέτικο, που είναι πιθανό,
και τι θα είναι αυτό. Θα είναι παίκτη, θα είναι παίκτες. Θα το δούμε πάντως στο προσκήνιο. Οι παίκτες που βρίσκονται είναι ο Ρικέλμε, είναι ο Καμέγιο, είναι και ο Μογέχο, ο οποίος βγήκε αυτός χθες, ένας 29χρονος εξτρέμ, ο οποίος στη φετινή σεζόν έκανε 40 συμμετοχές με τη Φανέλα Φενερίφης στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Καλός παίκτη και αυτός, 29χρονος, αριστεροπόδαρος Winger. Winger είναι και ο Ρικέλμε, αλλά μπορεί να αγωνιστεί πίσω τον Φορ. Εντάξει, για τον Ρικέλμε και τον Καμέγιο είναι λίγο πολύ γνωστά τα δεδομένα τις τελευταίες ημέρες. Απλά ναι, πλέον τους αναφέρουν και οι Ισπανοί, γιατί υπήρξε αυτό το δημοσίευμα χθες από την ΑΣ. Βαρύ όνομα του Ρικέλμε. Ναι, δεν είχα μια συγκίνηση πάντως με τον Μάλλον. Ναι, ναι, αλλά είναι βαρύ όνομα. Ναι. Δεν μπερδευτεί το Αριανάκι, αν τον πάρει ο Άρης θα πάει στο γήπεδο, θα περιμένει το Ρικέλμε το γνωστό. Ο Ρικέλμε έχει έρθει ο γνωστός, ο Βικέλης, σε 9. Ναι, αλλά για τελικό. Ναι, ναι, εννοείται. Ναι. Ναι, εντάξει, είναι σαν να βγει τώρα ένα παιδί μετά από 10 χρόνια και το λένε Μέση. Και αν περιμένεις εσύ τώρα και το συγκρίνεις με, το, ναι, 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 με τον προηγούμενο. Λοιπόν, είναι λοιπόν αυτοί οι τρεις στο προσκήνιο. Απλά οι Ισπανοί, η ΑΣ συγκεκριμένα χθες με το δημοσίευμα της έβαλε ακόμα ένα όνομα στην εξίσωση. Ο Άρης γενικά ψάχνει νεαρούς ποδοσφαιριστές. Θέλει να ρίξει το μέσο ολικίας και θέλει να δώσει ύψος στην ομάδα. Γιατί δεν είναι και τα πρώτα μπόγια, να το πω έτσι, περισσότεροι στο ρόστερ. Θέλει δηλαδή τον χαφ που θα πάρει να έχει περισσότερο ύψος από αυτούς που έχει αυτή τη στιγμή. Θέλει να πάρει επίσης ένα ακόμα κεντρικό αμυντικό έτσι ψηλό. Έναν πλάγιο μπακ, αν δεν μείνει ούτε ο Σούντγκριν ούτε ο Σάκητς. Επίσης και αυτός να έχει ένα αλφα ύψος. Με τον Μπίρσμαν ο Άρης κερδίζει ύψος στην αμυνά του και γενικά στο ρόστερ του, αλλά θέλει σίγουρα ακόμα έναν πλάγιο μπακ με ένα καλό ύψος δεδομένης της θέσης. Ο Σούντγκριν το είχε, ας πούμε, νομίζω ένα 82, αλλά ο Σούντγκριν δύσκολα θα μείνει έτσι όπως πάμε. Ο Σάκητς είναι ερωτηματικό. Οπότε ο Άρης θέλει να δώσει λίγο ύψος. Και με το Φορ επίσης θέλει να δώσει λίγο ύψος στο ρόστερ του. Και περιμένουμε, νομίζω, μέχρι το απόγευμα, είναι ωραίο το βράδυ, πως και χθες θα έχουμε τα αποτελέσματα των επαφών. Των νέων επαφών του Θόδωρου Καρυπίδη με την Ατλέτικο, όπως περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάτι νεότερο από τις επαφές του Καρυπίδη με τον Μπούργκο στη Μαδρίτη, ότι έχει να κάνει με θέματα ανανεώσεων, γιατί υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα ακόμα με Γκάνεα, με Σούντγκρεν, με Σάκητς, με Δελιζήση, με Γκάμα. Βέβαια, εντάξει, ο Δελιζήση είναι λίγο μια πιο ιδιαίτερη περίπτωση, όπως ο Γκάμα, αυτές που κατηχηρηθεί μόνος του και ο Θόδωρος Καρυπίδης. Ο Ματίγια επίσης, με τον οποίο υπάρχει ακόμα μια απόσταση οικονομικό και στη διάρκεια του συμβολέου του, είναι αρκετά ανοιχτά τα μέτωπα ακόμα για τον ναι, Άρη. Ναι, έχει πολλά. Σε δύο εβδομάδες ξεκινάει επίσημα η προετοιμασία. Σε δύο εβδομάδες ακριβώς οι παίκτες μπαίνουν γήπεδο και ο Άρης θέλει να τακτοποιήσει, αν όχι όλα, τα περισσότερα από αυτά, συν κάποια άλλα εξωαγωνιστικής φύσης, περισσότερο οργανωτικά, τα οποία ξεκίνησε να ασχολείται ο Καρυπίδης στις αρχές της εβδομάδας μαζί τους, γενικά για τη δομή της ομάδας και για το αγωνιστικό τμήμα και όχι μόνο, και με τα οποία θα καταπιαστεί ξανά με την επιστροφή του από τη Μαδρίτη. Μάλιστα. Ωραία, ωραία, κύριε Παπαδόπουλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλά τα θέματα, πολλά τα ανοιχτά. Από ΚΑΣ δεν έχουμε τίποτα ακόμα, έτσι. Αναμονή. Αναμονή, υπομονή και ελπίδα. Εντάξει, άλλωστε είμαστε 3 Ιουνίου ακόμα. Έχουμε μέρες. Και άλλη μια εβδομάδα είναι. Άλλη μια εβδομάδα είναι. Μακάρι να τελειώσει γρήγορα και να μπορέσει ο Άρης να κινηθεί από τώρα και να κινηθεί από τώρα που θα πέσει να ανοίξει. Ο μόνος σίγουρος που είναι για την προετοιμασία, για την πρώτη μέρα της προετοιμασίας. Αυτή τη στιγμή είναι ο Πίρσμαν. Δεν μπορώ να πω με κάποιον άλλο κάτι πάρα πολύ σίγουρα. Ναι. Έτσι κι αλλιώς ο Άρης μεταγραφές κάνει, έτσι δεν είναι? Δηλαδή μπορεί να κάνει, ας πούμε, συμβόλαια και τα λοιπά, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Όχι, τώρα δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Τώρα δεν μπορεί. Όχι, το μόνο που μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή είναι ανανεώσεις. Μπορεί να τροποποιήσει υπάρχον συμβόλαιο. Δεν μπορεί να κάνει. Μόνο για τα υπάρχοντα συμβόλαια. Ναι, δεν μπορεί να κάνει εγγραφή με ο ποδοσφαιριστής αμητρώατου. Μπορεί όμως να ανανεώσει υπάρχον συμβόλαιο. Το καινούργιο πάντως, επαναλαμβάνω για να το κλείσω, είναι αυτοί οι δύο παίχτες που είπαμε και πριν και άκουσε και ο κόσμος από την Μπαρσελόνα Β. Είναι στη λίστα, το διευκρινίζω, δεν είναι κάτι προχωρημένο με κανένα τους δύο. Μάλιστα. Αλλά υπάρχουν. Άρα εκεί στοχεύει, αφού όπως είπα και στην αρχή, το στρατηγείο είναι στη Μαδρίτη και ο Μπούργκος και ο πρόεδρος είναι εκεί. Οπότε εντάξει, εκεί μεγάλη αγορά, τεράστια. Η Ισπανία είναι αγορά που στον Άρη το αρέσει, το άρεσε ανέκαθεν. Εποχές πόντι. Και δεν λέω το όνομα, γιατί ξέρω ότι σας αρέσει, αλλά και τώρα, γιατί είναι μια αγορά που βρίσκεις και καλούς παίχτες και βρίσκεις και τεχνίτες ποδοσφαιριστές. Ναι. Και κοντά στα χαρακτηριστικά που θέλει ο Άρης. Η άλλη αγορά που αρέσει πολύ στον Άρη και ψάχνει πάρα πολύ και εκείνη είναι η γαλλική. Δηλαδή σε αυτές τις δύο δίνει τα τελευταία χρόνια κάθε καλοκαίρι προτεραιότητα. Μάλιστα. Και έχει φέρει καλούς παίχτες από τη γαλλική αγορά. Ωραία, μετά τις 4 στο pressing θα ακούσουμε περισσότερα. Σε ευχαριστούμε, Νικό. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Νίκο Παπαδόπουλο και το στρατηγείο, όπως είπα και πριν, του Άρεος στη Μαδρίτη.